Τώρα πάμε σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, καυτό θέμα για την Κύπρο, το θέμα του μεταναστευτικού. Είναι καυτή πατάτα. Δύσκολη η ιστορία αυτή, με αφορμή τα γεγονότα στη Χλώρακα με τους Σύριους. Οι αρθρώες, έτσι συνεχιζόμενες ροές παράτυπων μεταναστών στην Κύπρο, μέσα από την Τρίπια, πράσινη γραμμή, οι 700 αιτήσεις ασύλου που είχαμε τον περασμένο μήνα, ο υπερπληθυσμός στο Πουρνάρα, όλα αυτά κάνουν το θέμα πάρα πολύ επίκαιρο και αναζητείται λύση εδώ και τώρα. Θα πάμε στο Κοινοβούλιο να δούμε δύο εκλεκτά μέλη του Κοινοβουλίου, να δούμε τι απόψη έχουν για το θέμα και πώς μπορεί να επιληθεί. Να πάμε στον Χρήστο τον Χαράλα από τον Μπάζαρο, τον βουλευτή του ΔΣ. Καλημέρα, Χαράλαμε. Καλημέρα, αγαπητέ Αντρέα. Καλημέρα και στους φίλους τη τηλεοπτικής εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα. Και στην Φιλτάτη Αλεξάνδρα Ταλίδου, βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών. Καλή σας ημέρα, κυρία Ταλίδου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Ταλίδου, μιας και υπάρχει και ευρωπαϊκή εμπειρία. Φαίνεται πως τα πράγματα οδηγούνται σχεδόν σε αδιέξοδο. Καθημερινές ροές, δύσκολο να διαχειριστεί η κυβέρνηση το πρόβλημα. Η γραμμή αντιπαράταξης Τρίπια μπάζει από παντού. Η Ευρώπη δεν φαίνεται και πολύ έτοιμη να βοηθήσει. Πώς λύνουμε το πρόβλημα, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω να μας πει ο Υπουργός πώς θα λύσει το πρόβλημα. Εμείς έχουμε αρκετές εισηγήσεις. Mm-hmm. Αλλά ο Υπουργός νομίζω ότι ακολουθεί μία πολιτική η οποία τον έφερε σε έναν πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Καταρχάς, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ακριβή για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να έχουν την εικόνα την οποία παρουσιάζει ο Υπουργός. Μας παρουσιάζει μία εικόνα για Τρίπιαν πράσινη γραμμή που δεν την αμφισβητώ, αλλά όταν ζητούμε στοιχεία δεν μας τα δίνει. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι έστειλα μία επιστολή, είχα μία έτσι πολύ καυστική απάντηση από τον κύριο Υπουργό και μου είπε, ενώ είναι πρώτος λειτουργός μετανάστευσης βάσει του νόμου, ότι δεν έχει τα στοιχεία πόσοι μπαίνουν από τα αεροδρόμια, πόσοι μπαίνουν από την γραμμή αντιπαράθεσης και πόσοι από τις βάρκες, γιατί δεν είναι εκείνος που παίρνει τα στοιχεία, αλλά η αστυνομία. Όταν είσαι λειτουργός μετανάστευσης και κάνεις πολιτική, δεν ζητάς αυτά τα στοιχεία. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μην έχουμε οι υπόλοιποι μια καθαρή εικόνα. Mm-hmm. Θα πω ότι υπάρχουν τρόποι να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση και οι τρόποι για να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση είναι πρώτον, να χτυπηθούν τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους κάποιοι πληρώνονται για να τους φέρουν, είτε να τους φέρουν ως φοιτητές, είτε να τους φέρουν ως εργαζόμενους από τρίτες χώρες και μετά όταν λήξει το συμβόλαιο τους αυτοί βγαίνουν και ζητούν άσυλο, είτε τους διακινούν από την πράσινη γραμμή. Τα γνωστά κυκλώματα που θησαυρίζουν στις πλάτες αυτών των ταλέπορων ανθρώπων. Και είναι εμπλεκόμενοι Κύπροι, κύριε Δημητρόπουλε, και δεν ακούμε ποτέ να έχει συλληφθεί Κύπριος για αυτό το θέμα. Δεν ακούμε πραγματικά να χτυπείται και να διώκεται η δουλεμπορία συνεργασία. Δηλαδή όσοι παίρνουν υπαλλήλους με εξευτελιστικές συνθήκες εργασίας και μισθούς γιατί είναι παράτυποι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, να χτυπηθούν. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Η στρατηγική για να σταματήσεις να έρχονται κάποιοι που δεν δικαιούνται άσυλο, γιατί αυτοί που δικαιούνται, αυτοί που φεύγουν από εμπόλεμη ζώνη, κυρία Δημητρόπουλε, όποιος και αν είναι ο κίνδυνος, θα βάλουν τα παιδιά τους πάνω σε μια βάρκα για να φύγουν, ναι. Γιατί εκεί που είναι πιο επικίνδυνα για αυτούς. Σωστή. Η γη είναι πιο επικίνδυνη από τη θάλασσα. Σωστή. Και αυτόν, αν δεν το αντιληφθεί ένας λαός ο οποίος έχει περάσει πόλεμο και ο οποίος έτρεχε το 1974 με τα παιδιά του στην αγκαλιά για να φύγει, νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που κάτι δεν πάει καλά μαζί μας. Μάλιστα. Πρέπει να κατανοούμε ότι οι άνθρωποι που είναι σε εμπόλεμες ζώνες θα φύγουν. Το θέμα είναι, το πρόβλημα των μεγάλων, την πίεση είναι η παράτυπη μετανάστευση. Εισηγήθηκα σε συζήτηση στη Βουλή, στην αστυνομία, το εξής. Κάντε ένα γραφείο μετανάστευσης στο αεροδρόμιο ή στα αεροδρόμια της Κύπρου και όποιος έρχεται με βίζα φοιτητή ή βίζα ανεργαζομένου από τρίτες χώρες, να του κάνετε μια συνέντευξη
και να τον ρωτάτε αν είναι καταδιωκόμενο στη χώρα του, αν ανήκει σε οργάνωση η οποία έχει κηρυχθεί παράνομη, αν έχει πάει φυλακή, αν τον έχει παρενοχλήσει η αστυνομία της χώρας του. Να καταγράφονται αυτά τα πράγματα, να έχουμε έναν αρχείο ηλεκτρονικό, να τους βγάζουμε μία βιομετρική ταυτότητα αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι φοιτητές είτε είναι εργαζόμενοι, και αν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι μετά και ζητήσουν άσυλο, θα ξέρουμε ότι όταν μπήκαν στη χώρα δεν είχαν δηλώσει ότι ήταν καταδιωκόμενοι και ζητούσαν άσυλο. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα να ξέρετε ότι θα αφαιρέσει μεγάλη πίεση από το σύστημα ασύλου. Να σας εξηγήσω γιατί. Εμείς έχουμε στην Κύπρο, μια από τις 5 πρώτες χώρες είναι η Ινδία. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και διακυμάνσεις στους αριθμούς, και αυτά είναι τα περίεργα που δεν βλέπει. Κάποιος που τα κοιτάζει βλέπει αμέσως ότι υπάρχουν περίεργα πράγματα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τα χειρίζεται το Υπουργείο. Και στις υπόλοιπες 26 χώρες της Ευρώπης, κύριε Δημητρόπουλε, ακόμα και στην Αγγλία, δεν υπάρχουν αιτητές ασύλου από την Ινδία. Και σας λέω, από πού και ως πού η Κύπρος να έχει τους περισσότερους Ινδία, Μπαγκλατές, Πακιστάν. Γιατί έρχονται ως φοιτητές και η φοιτητική βίζα γίνεται έτοιμα ασύλου. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα έχει φέρει το σύστημα στα όρια του, αλλά εγώ θεωρώ ότι η εργαλειοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή από αυτήν την κυβέρνηση είναι εγκληματική και θα σας εξηγήσω. Ευχαριστώ. Βάλτε μια ανατελεία. Κυρία Ταλίδου, ο κύριος Παζάρος αναφέρθηκε και στην Ευρώπη. Μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο δηλαδή η Ευρώπη για να λυθεί το πρόβλημά μας άμεσα? Κοιτάξτε, η Ευρώπη, εξ όσων εγώ γνωρίζω, στηρίζει την κυπριακή κυβέρνηση οικονομικά, τεχνοκρατικά και με όλα τα μέσα που διαθέτει η ΕΑΣΟ, ακριβώς για να ελέξει αυτό το θέμα και για να το διεκπεραιώσει με αποτελεσματικότητα, για να μην δημιουργούνται τα προβλήματα που δημιουργούνται. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αποτυχάνει ακόμα και στην εξωτερική της πολιτική σε σχέση με αυτό το θέμα, γιατί άλλες χώρες με παρόμοιο πρόβλημα καταφέρνουν να πείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάσταση του προβλήματος. Mm-hmm. Και είναι εδώ που θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο χειρισμού του μεταναστευτικού και της παράτυπης μετανάστευσης από αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει καταφέρει να κάνει συμφωνίες με τρίτες χώρες για επιστροφή. Κλαίει και οδύρεται ότι τους βάζει πάνω στο αεροπλάνο και τους κατεβάζουν. Θεωρώ ότι θα έχουμε έναν Υπουργείο Εξωτερικών με πάρα πολύ καλούς διπλωμάτες. Είναι καιρός αυτά τα πράγματα να συζητηθούν με την Ινδία, με το Πακιστάν, με την Μπαγκλατές. Είναι καιρός εκείνοι που βρίσκονται σε αυτές τις πρεσβείες να σταματήσουν να δίνουν βίζες αυρώσεις ποσί σε όποιον παρουσιάζεται και θέλει να έρθει. Πρέπει να γίνει ένα σύστημα αρκετά πιο εξειδικευμένο στο να βρίσκει ποιοι είναι οι ενδυνάμοι αιτητές πολιτικού ασύλου. Δηλαδή χρειάζεται και σωστή παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στοιχεία τα οποία να είναι κατανοητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Yes. Γιατί εγώ ξέρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω και από διεθνείς οργανισμούς ότι στέλνουν συνεχώς επιστολές στον κύριο Νούρη, ασχέτως αν δεν θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Και να σας πω, η έκθεση επικοινωνίας της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που στάλθηκε στις 12 Ιουλίου για την Κύπρο δεν είναι πολύ καλή. Ούτε η επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τον Υπουργό των Εσωτερικών 10 Μαρτίου του 2021 για την κατάσταση δεν είναι καλή. Όταν διεθνείς οργανισμοί, όταν χώρες δεν πείθονται από τον κύριο Υπουργό, τότε νομίζω ότι δεν χειρίζεται ίσως σωστά το θέμα. Κάτι που λέμε και εμείς, ότι το έχει εργαλειοποιήσει με έναν τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργήσει αντιδράσεις επί του εδάφους και φόβων και διαδηλώσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα δεν θα λύσουν το θέμα. Το θέμα θα λυθεί με τη σωστή διαχείριση του συστήματος, με τη σωστή διαχείριση και διαχωρισμών εκείνων που δικαιούνται και εκείνων που δεν δικαιούνται, με αποτελεσματική διαχείριση, δηλαδή οι άνθρωποι να καταγράφονται, να υπάρχει ένα σύστημα ηλεκτρονικών το οποίο να μην έχει τρύπες, και ταυτόχρονα η αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να εντοπίσει
τις αδυναμίες στο σύστημα διακίνησης και επιτέλους να προσάξει κατηγορίες σε αυτούς που ζουν από τον ανθρώπινο πόνο. Σας ευχαριστώ, και να τα κάνει αυτά τα πράγματα, να τα κάνει αυτά τα πράγματα η κυβέρνηση, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία επικαλείται όποτε θέλει, αλλά σε άλλες περιπτώσεις κάποιοι οι οποίοι τώρα θυμούνται ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο κατηγορίες και επικρίσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να ζητήσει πραγματικά τη βοήθεια. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν εμπειρία και μπορούν να βοηθήσουν, να φέρει την ΕΑΣΟ. Γιατί βγήκε η ΕΑΣΟ από το Πουρνάρα, να μας τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Γιατί βγήκε η ΕΑΣΟ από το Πουρνάρα, να μας εξηγήσει γιατί επέρναν υπαλλήλους και μετά, όταν αποκτούσαν την πείρα τους, έδιωχνεν ο κύριος Νουρίς και έπρεπε να πάρουν άλλους με συμβόλαιο, να την ανανεώσουν τα συμβόλαια των ανθρώπων. Να μας εξηγήσουν γιατί δεν υπήρχε ο Ερυθρός Σταυρός στο Πουρνάρα, για να μπορεί να διανέμει την βοήθεια, και να ο Ερυθρός Σταυρός έχει αρκετή εμπειρία, γιατί χειρίστηκε και το 74 τους δικούς μας τους πρόσφυγες. Να μας εξηγήσει τελικά γιατί νομίζει ότι πρέπει να υπάρχει πέπλον μη διαφάνειας στο θέμα των μεταναστευτικών. Όταν όλοι έχουμε την ίδια εικόνα, όταν όλοι έχουμε τα ίδια στατιστικά, τότε μπορεί να βάλουμε όλοι το κεφάλι μας κάτω και να το λύσουμε. Και επίσης θα σας πω κάτι. Αυτή η υπόθεση του να στοχοποιεί όλος ο πολιτικός κόσμος είναι κάποιοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και οι βουλευτές του ΕΛΑΜ να στοχοποιούν ολόκληρο πληθυσμών ανθρώπων, ομάδων ανθρώπων, αυτό είναι εγκληματικό, αυτό είναι ρητορική μίσους και αυτό θα μας φέρει σε χειρότερα διέξοδα που μπορεί να επιφέρουν, θα σας πω, και κυρώσεις στην Κύπρο. Και είναι καλά οι πολιτικοί οι οποίοι εκλέγονται και υπηρετούν το Σύνταγμα και υπηρετούν τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάζουν λίγο φραγμό στα επίθετα που χρησιμοποιούν. Σας ευχαριστώ, να σας πω και κάτι άλλο. Το ΕΔΑΒ κατηγόρησε και πήρε απόφαση 29 Σεπτεμβρίου και η Κύπρος θα πληρώσει πρόστιμα για τη συμπεριφορά της έναντι αιτητή ασύλου. Ευχαριστώ. Αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, θα βρεθούμε εμείς στα καγκέλα. Και είναι καιρός κάποιοι με θετική προσέγγιση και να ακούν τις λύσεις που προτείνουμε και εμείς οι υπόλοιποι, να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και να μην κάνουν πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ.